Το λόγο έχει ο Άγγελος Κολοκοτρώνης. Τώρα πάμε σε άλλο ιστορικό όνομα. 100 χρόνια μας έφερε πίσω ο Μπαντούλας στην τοποθέτηση. Τώρα πρέπει εσείς να αιτιολογήσετε το όνομα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω βαθιά συνέστηση της ευθύνης και του σεβασμού που πρέπει να διαθέτει κανείς για να βρίσκεται σε αυτό το βήμα. Και το λέω αυτό γιατί σημείωσα κατά λέξη όσα ο σεβαστός πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, είπε, εν τη ρήμη του λόγου του φαντάζομαι, ότι δηλαδή ό,τι και αν κάνετε και ό,τι και αν πείτε εσείς, εννοεί εμάς του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, δεν έχετε, λέει, καμιά ευθύνη, εμείς αποφασίζουμε. Φαντάζομαι ότι το είπε εν τη ρήμη του λόγου του, διότι εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε υπεύθυνοι και πέραν αυτού έχουμε βαθιά συνέστηση της ευθύνης μας απέναντι στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που μας ψήφισαν, μας έφεραν σε αυτό το βήμα και ασκούμε το ρόλο που μας ανέθεσε ο ελληνικός λαός με ευθύνη και υπευθυνότητα. Μια διευκρίνηση ακόμη. Ελέγχθη εδώ από την κυρία Σακοράφα ότι όλη η παράταξη, λέει, του ΠΑΣΟΚ υπερψηφίζει το νομοσχέδιο. Και η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει στην Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης, Α Θεσσαλονίκης μέχρι στιγμής, η οποία υποστηρίζει ακριβώς τις θέσεις που υποστηρίζουμε εμείς. Είναι ώρα να το πράξει. Ή θα αποκηρύξει όσα η Α του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης υποστηρίζει ή θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να το δικαιολογήσει. Γιατί και εκείνη συντροφή σας είναι, κυρία και κύριε Υφυπουργέ. Έχω την αίσθηση, κύριοι συνάδελφοι, ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε προφανή δυσαρμονία με το λαϊκό αίσθημα σε σχέση με το νομοσχέδιο που η πλειοψηφία της Βουλής ψήφισε καταρχήν χθες. Και καλούμαστε σήμερα να το ψηφίσουμε κατάρθρον. Και δεν το λέω αυτό γιατί έτσι υποθέτω, αλλά μπορεί κανείς να ανατρέξει στις σφιγμομετρήσεις που έχουν γίνει και μέσα από το διαδίκτυο για να καταλάβει ότι ο ελληνικός λαός στην πλειοψηφία του, ανεξάρτητα σε ποιο κομματικό σχηματισμό ανήκει και ποιον ψηφίζει κάθε φορά στις εθνικές εκλογές, ενοχλείται και αντιδρά στα όσα περιλαμβάνονται στο περί ηθαγενείας σχέδιο νόμου. Επίσης, επειδή αναφέρθηκε εδώ ότι μιλούμε εμείς για ξέφραγο αμπέλι ότι έχει γίνει η Ελλάδα σε σχέση με τους λαθρομετανάστες, ότι αν ανατρέξουν οι συνάδελφοι, οι αξιότιμοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ στα πρακτικά της Βουλής, θα ανακαλύψουν ότι πρώτος τη φράση αυτή την είχε πει ένας σύντροφός τους, ο κύριος Κώστας Γείτονας, τον οποίο μπορούν να τον ρωτήσουν και επειδή είναι άνθρωπος που όταν λέει κάτι το εννοεί και το παραδέχεται, θα το παραδεχτεί και αυτό. Επί της ουσίας τώρα, γιατί μιλάμε επί των άρθρων και ορισμένοι από εμάς έχουμε παρασυρθεί και μιλάμε γενικότερα, θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 1, παράγραφος β' και γ' του σχεδίου νόμου, όπου αντί να θεσμοθετήσει αντικίνητρα, κυρίες και κύριοι, για τη συρρήκνωση της ροής παρανόμων μεταναστών, η κυβέρνηση Πανδρέου μεθοδεύει βιομηχανία πολιτογραφήσεων που εκ των πραγμάτων λειτουργεί ως κίνητρο για ψηφοθυρική σκοπιμότητα. Έχει αναλυθεί πολλές φορές αυτό κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Η εύκολη παραχώρηση ηθαγένειας στα παιδιά λαθρομεταναστών είναι από μόνη της ένα κίνητρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τους παράνομους μετανάστες να τεκνοποιήσουν. Το κίνητρο αυτό καθίσταται πολύ πιο ισχυρό από τη διάταξη που προβλέπει ότι όποιο παιδί γεννηθεί στην Ελλάδα και είναι άγνωστης ηθαγένειας ή δεν μπορεί να αποκτήσει άλλη ηθαγένεια, θα παίρνει αυτομάτως την ελληνική. Η διάταξη αυτή, που υπήρχε βέβαια και υπάρχει και στον κώδικα που ψηφίστηκε το 2004, είναι ασαφής και αφήνει ανοιχτό ένα επικίνδυνο παράθυρο. Να υπενθυμίσω ότι η μεγάλη πλειονότητα των μεταναστών που εισέρχονται παρανόμως στην Ελλάδα δεν έχουν χαρτιά
και δεν αποκαλύπτουν τη χώρα καταγωγής τους για να μην απελαθούν. Ένα τέτοιο ζευγάρι γεννάει ένα παιδί στην Ελλάδα. Το παιδί μπορεί να αποκτήσει την ηθαγένεια των γονιών του, αλλά αυτοί έχουν ισχυρό κίνητρο να το κατατάξουν στην κατηγορία άγνωστη ηθαγένεια, ώστε να πάρει αμέσως την ελληνική ηθαγένεια. Στη συνέχεια, ως πρόσωπα που έχουν τη γονική φροντίδα τέκνου ελληνικής ηθαγένειας, μπορούν να πολιτογραφηθούν κατ' εξαίρεση της ισχύουσας προϋπόθεσης για νόμιμη συνεχή παραμονή στην Ελλάδα, τουλάχιστον 5 ετών, ή να βρίσκονται στη χώρα έστω και παρανόμως για 3 χρόνια. Το μήνυμα που ως η Ελλάδα δίνει σχετικά εύκολα ηθαγένειες θα φτάσει στις χώρες προέλευσης των παράνομων μεταναστών και θα τροφοδοτήσει το ρεύμα της παράνομης μετανάστευσης. Στο άρθρο 1, παράγραφος 1 και στα άρθρα 2 και 3 ορίζονται ίσονος σημασίας, κυρίες και κύριοι, διορθωτικές νομοτεχνικές κινήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατείνουν σε εν μέρει αυστηροποίηση του πλαισίου προϋποθέσεων κτήσεων της ηθαγένειας από τέκνα μεταναστών γεννηθέντα στην Ελλάδα και μέλη των οικογενειών τους. Το άρθρο 4 ορίζει τα δικαιολογητικά και τα διαδικαστικά πολιτογράφησης, όπου μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνει τους έχοντες ζητήσει πολιτικό άσυλο. Και για την οικονομία του χρόνου, γιατί πάντα ο χρόνος είναι λίγος, κυρίως για εμάς τους Έλληνες που όταν δούμε ένα μικρόφωνο συνήθως μένουμε εκεί πολλή ώρα, εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό, θα αναφερθώ στο άρθρο 5 που αντικαθιστά το άρθρο 7 του Κώδικα Ελληνικής Ηθαγένειας και αναλύει τις διαδικασίες πολιτογράφησης αναπεριφέρεια. Συστήνει και από μία επιτροπή πολιτογράφησης, μόνο που δεν ξέρουμε ποιος θα ελέγχει τους ελέγχοντες. Τέλος, το άρθρο 14, δικαίωμα του εκλέγην στην ανάδειξη αιρετών οργάνων πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, εν όψη των δημοτικών εκλογών είναι προφανής, κυρίες και κύριοι, η σκοπιμότητα της κατάθεσης του νομοσχεδίου αυτού. Αν σκεφτεί όμως η κυβέρνηση τις συνέπειες του άρθρου αυτού σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές, θέμα στο οποίο αναφέρθηκε με ιδιαίτερη προσοχή ο πρόεδρός μας Γιώργος Καρατζαφέρης, θα πρέπει η κυβέρνηση να αναλογιστεί τι ακριβώς θα μπορούσε να συμβεί και ελπίζω να μην συμβεί αυτό που πραγματικά φοβόμαστε. Όχι γιατί έχουμε φοβικά σύνδρομα, αλλά γιατί έχουμε και ιστορικά προηγούμενα και πρόσφατα προηγούμενα, αρκεί μόνο έτσι κι εγώ ακροθυγός να το αναφέρω, για να μην θεωρηθεί εδώ ότι από το βήμα της Βουλής συζητούμε ζητήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά και λεπτά με προχειρότητα. Τελειώνω σε 3 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Αναφέρω το θέμα του Κωσόβου, όπου είναι γνωστό τι έγινε εκεί με την πληθυσμιακή αναστροφή. Ευχαριστώ θερμά. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Κολοκοτρώνη.